το «Μες στην καλή χαρά» είναι εδώ. Ενωμένο δυνατό! Μπράβο, ρε Σιέλενα! Έτσι υπέπιασες. Μέχρι τις 2 θα είμαστε κοντά σας. Και σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα. Είναι Κυριακή του όχι, είναι των Βαΐων. Πώς τις ξέρω, τις γιορτές. Γιορτάζει ο Βάιος, γιορτάζει η Βάγια. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στο Βάγιο, στη Βάγια και στη Δάφνη. Που σήμερα γιορτάζει. Ο γείτονάς μας, βρε, ο Βάιος. Η Κουκουβάγια γιορτάζει. Ναι. Κουκουβάγια, βέβαια. Βάγια, κουκουβάγια. Δεν πας καλά, ρε Θέμη. Χρόνια πολλά και στην Κουκουβάγια. Το πουλί το οποίο αγαπάει ο Θέμης, προφανώς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Η σοφή Κουκουβάγια. Και επίσης χρόνια πολλά στον Ηλία Ψινάκη που έχει τα γενέθλιά του και στη φίλη μου την Ευγενούλα από το Twitter. Που να τα καταστήσω. Χρόνια πολλά, βεβαίως. Και σε όλους εσάς που έχετε σήμερα γενέθλια. Σήμερα το Λουσάκι μας κάνει παρέα. Ο Μίκη έχει ρεπό. Μας έλειψε. Καλά που την έφερες. Βεβαίως. Ο Μίκη έχει ρεπό σήμερα. Έχει παχύνει λίγο, ναι, τι εννοείς έχει παχύνει λίγο. Έχει πάρει λίγο. Τα κιλάκια της. Δεν λες μια κυρία ότι έχει παχύνει. Εντάξει, πρέπει να το πούμε για να την... Για να δυνατήσει, να μπει σε δίαιτα. Τι εννοείς, να την πάω γυμναστήριο, να της κάνω διατροφή. Αν δεν θέλει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η ίδια πρέπει να το θελήσει. Δεν θέλει. Θες αγάπη μου να κάνεις διατροφή, δεν θέλει. Εγώ την αγαπώ έτσι όπως είναι. Δεν μου λες ζαρτιέρες φοράει. Τι φοράει, ένα παράξενο πράγμα λίγο. Ζαρτιέρα. Αυτό είναι. Το κορίτσι μου. Το κορίτσι μου, η πριγκιπέσα μου είναι μια κούκλα. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα για σας και σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραίους καλεσμένους επίσης. Έρχονται στην παρέα μας η Σμαράγδα Καρύδη.